Τουλάχιστον 5 χρόνια και δισεκατομμύρια δολάρια θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση της Μοσούλης που απελευθερώθηκε από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στις βασικές της υποδομές όπως δρόμοι, γέφυρες, δίκτυα ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κουβέιτ είναι έτοιμο να συμμετάσχει οικονομικά στα έργα. Η ανοικοδόμηση της Μοσούλης θα προσελκύσει πολλούς ξένους επενδυτές, με τους αναλυτές ωστόσο να ανησυχούν για τις εύθραυστες θρησκευτικές και κοινωνικές ισορροπίες. Όταν βλέπουμε την πόλη μας κατεστραμμένη, νιώθουμε πόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρέπει να διώξουμε τα σημάδια του Ισλαμικού κράτους από την πόλη και να κάνουμε ειρήνη. Είμαστε εδώ για την ειρήνη. Εντελώς ερυπωμένα είναι επίσης το αεροδρόμιο, ο σιδηροδρομικός σταθμός και το κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου της Μοσούλης. Πρώτος στόχος των αρχών είναι να αποκατασταθεί η ίδρυυση και ο ηλεκτρισμός, αλλά και να δεχτούν φροντίδα όσοι από τους κατοίκους της πόλης επιστρέψουν σε αυτήν.